Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου στην τρελό κουζίνα της Βασούλας Μάσης Crazy Kitchen YouTube. Σήμερα θα φτιάξουμε μία φανταστική συνταγή. Την έχω δει πάρα πολύ καιρό στο TikTok από τουρκικό κανάλι. Μου έχουν τρέξει τα σάλια, είναι μερακλειδική, είναι πεντανόστιμη, είναι εύκολη. Και αν σας έχει μείνει κοιμάς, θα κάνετε αυτή τη συνταγή που θα σας δείξω τώρα. Εμένα επειδή μου έμεινε πολύ κοιμάς, όσο λέτε εγώ στα μακαρονιά με κοιμά κάνω πάρα πολύ κοιμά. Θέλω τώρα κοιμά μαγειρεμένο. Θέλω φύλλο κρούστας, θέλω γιαούρτι με αυγό που θα πάει από πάνω. Θέλω τριμμένη παρμεζάνα στο χοντρό, γιατί δίνει μια ωραία σπιρτάδα μέσα στη γέμιση, γιατί θα έχουμε μόνο το κοιμά και την παρμεζάνα. Και θα το συνοδεύσουμε αφού ψηθεί αυτό το φανταστικό μερακλίδικο σνακ, πίτα όπως θέλετε πείτε το. Θα βάλουμε από πάνω γιαούρτι με σκόρδο και κάτι άλλο μαγικό που μου τρύπησε το μυαλό. Πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε, να το κάνουμε παρέιτσα. Πριν ξεκινήσω να σας δείξω αυτή την ακραία, γευστική, εύκολη, τσαχπίνικη πίτα ή σνακ, να σας ευχαριστήσω που κάθε μέρα έρχεστε στο αρωματοπωλείο μου, Secrets Parfum, όμορφο κλεισιά 8 στην Καλογρέζα, στη Νέα Ιωνία. Τα στέλνουμε σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Κύπρο. Δεν έχουμε αντικαταβολή, δεν είχαμε αντικαταβολή. Μπαίνετε μέσα στο site, υπάρχουν οι τράπεζες, υπάρχει ήρις και πιστωτική χρεωστική. Εάν θες να ξεχωρίζεις, εάν θες αρώματα 40% καθαρή σανς και όχι 10-11 που πουλάνε όλοι. Εάν θες στανείς αρώματα τα πολύ ακριβά που δεν μπορούμε εμείς πλέον να πάμε να τα αγοράσουμε, που είναι στο εξωτερικό και στο Άττικα. Θα έρθεις σε μένα, θα μοσχοβολάς, θα αφήνεις παντού το στίγμα σου, θα φεύγεις από το χώρο που είσαι και θα μυρίζει ο χώρος και θα λένε όλοι παραδείγματος χάρη εδώ ήταν η Βασούλα. Αρώματα κοσμήματα, αρώματα διαμάτια με ίδιες κρέμες, body mist, αφρόλουτρα, σαμπουάν, μάσκες, τα πάντα. Θα έρθεις, εκτός ότι σε μαθαίνω να μαγειρεύεις εύκολα και γρήγορα, σε μαθαίνω να είσαι ερωτεύσιμη και ερωτεύσιμος. Έλα μία φορά στο αρωματοπωλείο μας, Secrets Parfum, όμορφο κλεισιάς 8, στη Γαλλογρέζα και δεν θα μας ξαναλλάξει ποτέ. Μιλάμε για αρώματα διαμάντια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα εδώ πέρα τη φανταστική πίτα που είδα και μου τρέξανε τα σάλια. Λοιπόν, πρώτα θα βάλω λίγο σπορέλαιο στο ένα φύλλο, γιατί θα βάλω και άλλο ένα φύλλο. Θα το κάνουμε σαν σαλιγκάρι. Πάμε να βάλουμε και το άλλο φύλλο κρούστας. Όλα τα υλικά είναι πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής που λέμε πατήστε τα υλικά εδώ, μπαίνετε μέσα στο site και φυσικά στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο που μας δείχνει η σκηνοθετάρα μας. Λοιπόν, δύο φύλλα κρούστας, ξαναβάζω λίγο σπορέλαιο για να είναι τραγανή, δεν θέλω ελαιόλαδο. Αν όμως δεν έχετε σπορέλαιο, βάλτε μου ελαιόλαδο, κανένα πρόβλημα. Θα βάλω τώρα κιμά. Από τον κιμά που μας έχει περισσέψει όπως σας είπα, γιατί δεν θέλουμε να φάμε άλλο μακαρόνια με κιμά, οπότε θέλουμε να κάνουμε μια ωραία λιχουδιάρικη πιτούλα σνακ. Λοιπόν, βάζουμε κιμά, παιδιά, ειδικά από πάνω. Το τελείωμα είναι της τρέλας, έπαθα εγκεφαλικό. Βάζουμε χοντροκομμένη παρμεζάνα, η γέμιση την έχω αλλάξει, είναι δικιά μου. Και θα κάνουμε τώρα το ρολάκι μας, ένα λεπτάκι, να δείτε. Είναι νομίζω πάρα πολύ ωραία ιδέα και έξυπνη, και γιατί να μην ανακυκλώνουμε τα υλικά που έχουμε. Το βλέπετε, κάνουμε έτσι. Εδώ. Και θα το κάνουμε σαλίγκαρο. Θα κάνουμε όλα τα φύλλα μας όπως σας έδειξα εδώ.
σαπούλα μας σαν λιγκάρια. Τώρα τι θα κάνουμε. Έχουμε εδώ πέρα γιαούρτι με αυγό που θα τα ανακατέψω και θα τα πασαλείψω όλα από πάνω τη σαλιγκάρια και θα ρίξω και σουσαμάκι. Έχω προθερμάνει τον φούρνο μου στους 200, όταν βάλω μέσα τις ωραίες πολύτικες πιτούλες μου, στους 180 περίπου 40 λεπτά, αναλόγως πως ψήνει ο κάθε φούρνος. Μην κολλάμε σε αυτά συνέχεια, γιατί ο κάθε φούρνος είναι διαφορετικός. Γιαούρτι με αυγό που κάνει πολύ ωραίο τραγανό το φύλλο και σουσαμάκι και θα τα πούμε περίπου σε 3 τέταρτα. Το σοκαριστικό είναι ότι θα μπει πάνω από την κάθε πίτα γιαούρτι με σκόρδο και μετά καμένο βούτυρο αγελάδος με σκόνη σκόρδο και πάπρικα καπνιστή. Οπότε και με πολύ καλά το βουτυράκι μας με την πάπρικα, την καπνιστή και το σκόρδο και πάμε να φτιάξουμε τις πίτες του κιμά του ονείρου. Αφού έψεις αυτές τις φανταστικές πιτούλες, τις γρήγορες, τις πολύτικες, τις διαφορετικές, τις τσαχπίνικες 45 λεπτά, τι κάνω τώρα. Παιδιά, σας είπα, το είδα και μου τρέξαν τα σάλια, λέω θα το κάνω οπωσδήποτε. Έχω το γιαούρτι με το σκόρδο εδώ, θα βάζω σε κάθε πίτα από πάνω. Θεέ μου, τι κόλαση είναι αυτό. Φίλε και φίλοι, τρέξε να το φτιάξεις, να σου πάρει τα μυαλά. Και εδώ έχω κάψει βούτυρο αγελάδος, πάπρικα καπνιστή και σκορδάκι. Παναγία, πάμε να τις φτιάξουμε όλες και έρχομαι να δείτε και μέσα. Τι βλέπουνε τα μπιρμπιλωτά ματάκια μου. Βλέπουνε ένα γαστρονομικό θαύμα με λίγα υλικά που είχα από άλλη συνταγή και αυτό εδώ πέρα το γαστρονομικό θαύμα είναι αυτό που λέμε η οριστική απόδειξη ότι όταν έχεις πολύ μεράκι και θέλεις να φτιάξεις κάτι διαφορετικό, κάνεις πάρα πολύ ωραίες συνταγές διαφορετικές. Έχουν άρωμα ανατολίτικο, έχουν γεύση ανατολίτικη, είναι μερακλίδικες, είναι διαφορετικές. Ο συνδυασμός με το γιαούρτι και το σκόρδο και το καμένο βούτυρο με την πάπρικα και τη σκόνη σκόρδου πραγματικά είναι του ονείρου. Θέλω να τις φτιάξετε όλοι, θέλω να με τρελάνετε με σχόλια. Όλα τα υλικά είναι πάντα κάτω στο κουτί περιγραφής που λέμε πατήστε τα υλικά εδώ και μπαίνει στο site μας και φυσικά στην καρτέλα που μας δείχνει η σκηνοθετάρα μας. Να κάνετε subscribe γιατί μας βοηθάτε να γινόμαστε καλύτεροι, να χτυπάτε το καμπανάκι για να σας έρχονται τα βίντεό μου με το που τα ανεβάζω και γράψτε βρε τσιγκούνιδες κανένα σχόλιο να χαιρόμαστε κι εμείς που σας δίνουμε απλόχερα τις συνταγές μας που δεν βγάζουμε λεφτά γιατί δεν είναι το επάγγελμά μας, απλά είναι το μεράκι μας και εσείς βγαίνετε ασπροπρόσωποι στα τραπέζια και στις οικογένειές σας γιατί εμένα μου δημιουργεί μια χαρά όταν βλέπω σχόλια από κάτω σας ή like. Δεν πειράζει όμως, ο καθένας ό,τι θέλει, εγώ το συνεχίζω γιατί το λατρεύω αυτό που κάνω εδώ και 10 χρόνια και ήδη είμαι 46 και μαγειρεύω από τα 16 μου, 30 χρόνια δηλαδή. Λοιπόν, τρέξτε τώρα να πάρετε κιμά, να τις φτιάξετε, να γλύφετε τα δάχτυλά σας με μια πολύ ωραία σαλάτα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. I love you.